Θα πάμε να μιλήσουμε μετά από καιρό εδώ ραδιοφωνικά στην Ώρα για Μπλε. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες που ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον κύριο Παύλο Μυροφορίδη, τον οποίον καλησπερίζουμε με χαρά τηλεφωνικά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Και η ομάδα καλά είναι και ο κόσμος καλά είναι και υπάρχει ένας ενθουσιασμός, είναι δεδομένο αυτό, όσο ο Ηρακλής είναι εκεί που είναι, με τη διαφορά που έχει, με την πορεία του στο κύπελο. Και κάθε ήττα, είτε έρχεται με 1-0, είτε έρχεται με 3-0. Μιλάω φυσικά και για το χθεσινό παιχνίδι. Είτε μπαίνουν τα γκολ, είτε δεν μπαίνουν. Η ουσία είναι οι 3 βαθμοί. Ήταν νίκη το χθεσινό παιχνίδι, δεν ήταν ήττα. Βέβαια. Γιατί είπατε ήττα. Ήττα, είπα. Κατά λάθος, ναι, δεν πειράζει. νίκη, συγγνώμη. Ναι, κοιτάξτε, στο πρωτάθλημα μετράνε τη σπόντι. Πάνω απ' όλα. Είτε παίζεις ένα μάτς που για ορισμένους μπορεί να είναι ντέρμπι, είτε παίζεις με τον τελευταίο της βαθμολογίας, όποιον και να κερδίσεις, 3 πόντους θα πάρεις. Και από όποιον και να χάσεις, 0 θα πάρεις. Ούτε μείον θα πάρεις, ούτε κάτι συν θα πάρεις. Έτσι ακριβώς. Και ειδικά, κύριε Μυροφορίδη, όταν έχεις ένα συγκεκριμένο στόχο, γιατί πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια, θέλαμε να δούμε αυτό που λέμε και μπάλα, θέλαμε να δούμε και θέαμα, θέλαμε να δούμε τον Ηρακλή στην Ευρώπη. Εδώ είναι δεδομένα. Τα δεδομένα λένε ότι για να ανέβεις πρέπει να πάρεις βαθμούς. Είτε παίζεις καλά, είτε δεν παίζεις καλά, είτε έχεις πέναλτι, είτε έχεις δοκάρια, είτε έχεις offside. Δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό σε ενδιαφέρει να κερδίσεις. Όπως έγινε και χθες. Να σας πω κάτι παράδοξο. Η ομάδα μας χθες έκανε τις περισσότερες φάσεις που έχει κάνει ποτέ στο Καφτατζόρι. Βεβαίως. Εγώ μέτρησα 6 κλασικές ευκαιρίες μέτρησα. Μπράβο. Τι είπαμε σε άλλο παιχνίδι εγώ να έχουμε κάνει στο Καφτατζόρι τόσες πολλές καθαρές ευκαιρίες? Όχι. Οπότε δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η ομάδα ήταν κακή. Μια χαρά ήταν η ομάδα. Απλά δεν έβαλε κάποιο δεύτερο τρίτο γκολ. Ναι, τον γκολ. Ναι. Δεν έχει να λέει και το 1-0 τους πόντους δεν. Σωστά. Και εμείς θέλαμε να μπει και δεύτερο και τρίτο, αλλά δεν μπήκε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την μπάλα ούτε. Γιατί μπάλα, να ξέρετε κάτι, όταν υποτιμάς κάποιον θα σε τιμωρήσει. Εμείς δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Μπορεί να το κάναμε με τον Πιερικό. Ναι. Μας τιμώρησε. Ναι. Χθες όμως δεν υποτιμήσαμε κανέναν. Παίξαμε και είχαμε τον Φωκικό στο μισό γήπεδο πραγματικά 90 λεπτά. Θέλω να σταθώ λίγο συνδυαστικά με αυτό που παίζει ο Ηρακλής, που είναι καλό ποδόσφαιρο, με αυτό που έχει κάνει όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών και με αυτό που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε, να μην υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία. Ο Ηρακλής σήμερα δύσκολα γιατί λείπει ο τάδε παίχτης. Ο Ηρακλής σήμερα έχει 5 απουσίες και πώς θα κερδίσει. Αυτό το πράγμα έχετε καταφέρει εσείς, ως τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλοι στο team, οι ποδοσφαιριστές φυσικά, να μην σκεφτόμαστε σήμερα πώς θα πάμε στις αίρες, λείπει ο Περόνε, για παράδειγμα. Ή πώς θα πάμε σε αυτό το γήπεδο, λείπει ο Τάδε. Εχθές ο Ηρακλής είχε 5 απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών ή ποδοσφαιριστών που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούσαν να γίνουν βασικοί. Και μπράβο, έχει γίνει καλύτερα. Καλά έκανα και το είπα μάλλον. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα με τον Αστέρα Τρίπολης. Φανταχτερό παράδειγμα. Φωτεινό παράδειγμα. Ο Ηρακλής έπαιζε χωρίς 6 που κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν βασικοί εκείνη την ημέρα. Και έφερε 1-1 και είχε καταπιεί τον Αστέρα Τρίπολης. Μετά το 75 είχε γύρει το γήπεδο. Θα μπορούσε να γίνει και το 2-1. Να ρωτήσω πώς το έχετε καταφέρει αυτό. Κοιτάξτε, γιατί είναι επίτευγμα, έτσι, πέρα από την πρωτιά και τα υπόλοιπα. Εντάξει, τα εύσημα για να υπάρχει, γιατί σας είπα, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που δεν παίζεται σε ένα παιχνίδι, που δεν παίζεται σε μια μέρα. Είναι ένα άθλημα το οποίο δικαιώνει αυτούς που προσπαθούν. Και σίγουρα να είστε σίγουροι ότι και ο προπονητής και οι παίχτες έχουν δουλέψει πολύ σε αυτό. Και η εμπιστοσύνη που έχει ο προπονητής και οι παίχτες του προπονητή φαίνεται στο γήπεδο. Ότι δεν ξεχωρίζει κάποιον, ότι δεν ξεχωρίζει κανέναν και όλοι οι παίχτες είναι στο ίδιο ράφι για εκείνον. Οι παίχτες το εισπράττουν. Οπότε είναι ανά πάση στιγμή έτοιμοι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι εγώ είμαι αδιάφορος, τα παράτησα γιατί έχει να κάνει, ο προπονητής μου δεν με βλέπει. Και εδώ έχουμε, γιατί, κύριε Μυροφορίδη, πρόσφατο 38 παράδειγμα αυτού που λέτε. Γιάννης Πασάς, 4 λεπτά έπαιξε, 5. Έβαλε τον γκολ, πήρε ο Ηρακλής 3 βαθμούς με τον Ιγυνιακό. Είχε να παίξει πόσο καιρό. Ο Γιάννης ο Πασάς. Είχε να παίξει πόσο καιρό, έτσι. Δηλαδή, πέρα από το πόσο καιρό. Υπάρχει άλλο ένα βασικό στη μέση.
Ο Γιάννης ο Πασάς ήταν ένα παιδί που έμεινε συνεχόμενα 2-3 παιδιά εκτός αποστολής. Ναι, βέβαια. Με το που ήρθε να παίξει και με τον Τίρνα από 12 λεπτά, κλέβοντας την μπάλα, κάνοντας το 3-0 η ομάδα. Και με τον Πανιόνιο μπαίνοντας και προσθέτοντας πραγματικά στην ομάδα. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα τον γκολ του με τον Αιγινιακό. Δηλαδή έδειξε το παιδί ότι τα 3 παιχνίδια εκτός αποστολής μπορεί να σε κάνουν να νιώσεις πραγματικά ότι μπορείς να παίξεις, γιατί βλέπεις ότι δεν υπάρχει αδικία. Και να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αδικία στον τρόπο που λειτουργεί ο προπονητής. Τώρα, όση ώρα μιλάμε και σας ακούω και συμφωνώ με αυτά που λέτε και ο κόσμος μας ακούει εδώ στην ώρα για μπλε, σκέφτομαι συνεχόμενα παιχνίδια, συνεχόμενα παραδείγματα. Εδώ και 1,5 μήνα ξέρετε ότι ο κόσμος του Ηρακλή γυρίζει γύρω από τον αστερισμό του Κυριακίδη. Ένα παιδί που στο πρώτο, που στο πρώτο γύρο, δεν θα πω δεν ακούμπησε μπάλα, είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής σύμφωνα με αυτά που κάνει τώρα. Και μιλάμε για ένα παιδί που παίζει δεξί μπακ, δεξί χαφ, στόπερ, αμυντικό χαφ, μόνο τερματοφύλακα δεν τον είδαμε ακόμα. Και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι και από τα μέρη σας. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας, όχι μόνο για τον Κυριακίδη, για όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία μέσα στα αποδυτήρια είναι τόσο καλά μεταξύ τους και έχουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή, είτε λέγεται Κυριακίδης, είτε λέγεται Πασάς, είτε λέγεται Κάσος, είτε λέγεται Τσιλιανίδης, που είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, με τον τρόπο τους βοηθούν την ομάδα. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον γκολ του Κυριακίδη που πετάχτηκε ήταν ο Λουκίνας που ήταν εκτός αποστολής. Δηλαδή έρχονται πολλές τέτοιες εικόνες και παραστάσεις τώρα στο μυαλό μου. Το σημαντικότερο όλων, και αυτή είναι η βάση που πρέπει να δούμε το πράγμα, είναι ότι η ομάδα καταφέρει το εξής απλό, που είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρει στο ποδόσφαιρο. Αλλά φέτος αυτή η ομάδα, ο τρόπος που δουλεύει, το έχει καταφέρει. Καταφέρει τι? Έχει βάλει ο κάθε ποδοσφαιριστής κάτω το εγώ του. Και επικρατεί το εμείς. Δεν υπάρχει κανείς ποδοσφαιριστής που λέει εγώ να παίξω και αν εγώ δεν παίξω δεν με νοιάζει. Και αυτό το νιώθουν όλοι. Το νιώθει και ο κόσμος που βλέπει. Το νιώθουν οι παίχτες μεταξύ τους μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχει, πραγματικά σας λέω, το εγώ. Και όσο δεν υπάρχει εγώ σε μια ομάδα και υπάρχει το εμείς, αυτή η ομάδα δεν μπορεί να αποτύχει. Είναι δεδομένο ότι αυτή η ομάδα θα πετύχει και θα καταφέρει πράγματα, γιατί λειτουργεί με το εμείς. Δεν θέλω να σας βάλω σε διαδικασία σύγκρισης, αλλά επειδή ήδη ως τεχνικός διευθυντής έχετε πανηγυρίσει μια άνοδο πριν από 2 χρόνια με τον Απόλλωνα Σμύρνης, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα, κάπως τέτοιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας ή δεν μπορούμε να μπούμε σε σύγκριση ή οτιδήποτε άλλο? Δεν μπορούμε να μπούμε σε σύγκριση για τον εξής απλό λόγο. Η χρονιά που εγώ κατάφερα με την ομάδα του Απόλλωνα και κάναμε την άνοδο και πήραμε την κατηγορία ήταν ένα πρωτάθλημα διαφορετικό. Ήταν ένα πρωτάθλημα 21 ομάδων. Δηλαδή 21 ομάδες σε ένα πραγματικό μαραθώνιο. Φέτος με play-off, με τόνα μετάλλο, με μικρό πρωτάθλημα δεν μπορεί να συγκρίνεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο Ηρακλής, σε εκείνο το πρωτάθλημα θα ήταν μια ομάδα που θα ήταν στις πρώτες 3. Δεν το συζητάω. Αλλά εκείνο το πρωτάθλημα, σας λέω, ήταν ένα πρωτάθλημα διαφορετικό. Ήταν ένα πρωτάθλημα που ήταν ψυχοβγαλτικό, γιατί ήταν πάρα πολλές οι ομάδες. Πάρα πολλές όμως. Δεν σταματούσες να παίζεις ποτέ. Ήταν το Τετάρτη Κυριακή τόσο συχνό που έλεγες δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το περνάμε συνέχεια. Κάποια στιγμή να χαλαρώσουμε και δεν χαλαρώσαμε για ένα χρόνο. Κάτι που φέτος δεν ισχύει. Κάτι που φέτος βλέπεις ότι έχουμε προκαλέσει εμείς την τύχη μας, περνώντας συνεχόμενα στο κύπελο, στο να παίξουμε Τετάρτες, να βάλουμε Τετάρτες στη ζωή μας. Μ' αρέσει που με πάτε εσείς στο επόμενο θέμα, που είναι το κύπελο. Έγινε πολύς λόγος και βέβαια χθες ακόμα περισσότερο με τις δηλώσεις του προπονητή, που ο προπονητής καλά κάνει, ταπεινή μου άποψη, επιτρέψτε μου κύριε Μυροφοδίδη, καλά κάνει και κρατάει αυτό που λέμε τα χαλινάρια μέσα στα αποδυτήρια, γιατί οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και να ξέρουν ότι το μόνο που έχουν μπροστά στο μυαλό τους είναι το μάτς της Κυριακής με τον Εθνικό Γαζόρου στις Σέρες. Αλλά όπως και να έχει, από τον κόσμο δεν μπορείς να του κόψεις ούτε τα όνειρα, ούτε τις φιλοδοξίες, ούτε τα φτερά. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Κοσμάς Τσιλιανίδης και στη συνέντευξη τύπου ότι δεν σας κρύβουμε ότι και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι εδώ που έχουμε φτάσει. Και όντως ο Ηρακλής έχει πάει πολύ ψηλά στο κύπελο. Τώρα το αν χωρούν τα δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, ξέρω, είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσετε πάνω απ' όλα το πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε έτσι. Προσέξτε να δείτε. Εντάξει, πάνω απ' όλα το πρωτάθλημα είναι το δεδομένο. Είναι ο αυτοσκοπός. Ξέρω όμως και αντιλαμβάνομαι και εισπράττω
ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει και να περπατήσει η ομάδα και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελλο, γιατί είναι κάτι που το έχει λείψει. Έχει λείψει πολύ στον κόσμο του Ηρακλή να νιώθει ότι παίζει και κατατροπώνει όποιον παίζει. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούν, και είμαστε υποχρεωμένοι όσο μπορούμε και όσο η ομάδα πάει με αυτό που, τον τρόπο η ομάδα συνεχίζει να κερδίζει, είμαστε υποχρεωμένοι να το επιδιώκουμε και να το προκαλούμε εμείς. Και να φτάνουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Σίγουρα ο πρώτος στόχος, και δεν το διαπραγματεύομαι, είναι η ομάδα να ανέβει του χρόνου να είναι η Super League. Και δεν το συζητάω καν. Αλλά το κύπελο είναι άλλη δουλειά. Και το κύπελο, αν βγεις νωρίτερα από ό,τι πρέπει, θα σου κάνει κακό. Είναι ένας θεσμός που φθείρει τις ομάδες. Βέβαια, είναι και ο θεσμός που μπορεί να μεγαλώσει και να κάνει γίγαντες ποδοσφαιριστές. Και εμείς φέτος το νιώσαμε αυτό. Ήδη έχει γίνει, βέβαια. Ένα κακό αποτέλεσμα με τον Πιερικό, πήγαμε και κάναμε μια πανάξια πρόκληση μέσα στην Τρίπολη. Δεν το συζητάω. Αλλά σας λέω, είναι ο θεσμός που φθείρει. Εσείς το φοβηθήκατε ή αφουγκραστήκατε καθόλου εντός και εκτός αποδητηρίων αυτό που λέμε να παίρνουν τα μυαλά αέρα της ομάδος λόγω του κυπέλου? Όχι, όχι. Δηλαδή η δικιά μας η ομάδα, ο κάθε παίκτης προσωπικά δεν μπορεί να καταξέρω τι έχει στο μυαλό. Καλά, αλίμονο. Δεν το συζητάμε, μην λέμε υπερβολές. Αλλά η δικιά μας η ομάδα, οι παίκτες που έχει στο σύνολό της και ειδικότερα τα έμπειρα παιδιά, να είστε σίγουροι ότι λειτουργούν με τρόπο κατευναστικό, με τρόπο να προσπαθούν να ηρεμούν καταστάσεις, να μην ζηλώνει κανένας, να είναι ήρεμοι. Και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια σε όλους, έτσι. Δεν το συζητάμε. Απλά είναι και παιδιά τα οποία το μυαλό τους, και κακά τα ψέματα, αν σταματήσει ένας άνθρωπος να κάνει όνειρα και ένας άνθρωπος στο ποδοσφαίρο, αν σταματήσει να κάνει όνειρα, πάει να υπάρξει στο χώρο. Αλίμονο. Αλίμονο. Το όνειρο είναι κάτι που πρέπει να είναι εμβολιασμένο μέσα μας και να ονειρευόμαστε και να προσπαθούμε να πετύχουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Είμαστε τυχεροί πάντως ότι μπορούμε και ονειρευόμαστε για το κύπελο, γιατί η ομάδα είναι εκεί που είναι στο πρωτάθλημα στη Β' Εθνική. Γιατί φανταστείτε αν η ομάδα ήταν 4η, 5η, 6η και στα ημιτελικά να πήγαινε ο Ηρακλής, νομίζω δεν θα ήταν το ίδιο η γλύκα, το ίδιο η προσμονή, το ίδιο η αναμονή, το ίδιο ο ενθουσιασμός. Αυτό είναι δεδομένο. Μας δίνει το περιθώριο η πρωτιά. Η όρεξη ανοίγει πάντα όταν βλέπεις ότι έχω φάει ένα πολύ ωραίο φαγητό, θέλω το καλύτερο γλυκό. Η όρεξη σου, αν η ομάδα ήταν τέταρτη, θα έλεγες άστο ρε το κύπελλο, δεν το θέλω, τι να το κάνω στα πόδια μου. Και ας ήσουν στους 8 και ας ήσουν στους 16. Δεν θα το έβλεπες, θα ήθελες να πετύχεις το στόχο που είχες θέσει από την αρχή. Όσον αφορά το ρεπό που είχε η ομάδα, θεωρείτε ότι επηρεάστηκε, γιατί της έκανε καλό ή κακό? Και γιατί το λέω αυτό? Ο Πανιώνιος μετά και τη χθεσινή απόφαση του κυρίου Κοντονή δεν παίζει παιχνίδι το Σαββατοκύριακο. Ο Ηρακλής παίζει στις Σέρες, πάνω απ' όλα φυσικά αυτό μας ενδιαφέρει. Αλλά αν σκεφτούμε λίγο πιο μετά για την επόμενη Τετάρτη, είναι καλό που ο Πανιώνιος δεν έχει μάτς, ο Ηρακλής θα έχει παιχνίδια, είναι θέμα κούρασης, ξεκούρασης, ή είναι ένα παιχνίδι τέτοιο που δεν τα υπολογίζουμε, κύριε Μηροφορίδη, αυτά? Και θα απαντήσω δημοσιογραφικά. Απαντήστε δημοσιογραφικά. Αντίδημοσιογραφικά. Αντίδημοσιογραφικά. Μ' αρέσει ακόμα καλύτερο. Μπράβο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Έχουμε παίρνει την Τετάρτη παιχνίδι την Κυριακή. Μπράβο. Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι και το σέβομαι. Το δέχομαι και το σέβομαι. Απλά ήθελα να ρωτήσω την άποψή σας. Δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι της Τετάρτης. Αν... Έχω παιχνίδι άλλο μπροστά μου. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχετε δίκιο. Δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν. Έχετε δίκιο. Εμείς πρώτοι μιλάμε για το τι θα κάνουμε την Τετάρτη. Όχι, η ερώτηση ήταν κυρίως, για το αν θεωρείτε ότι ένα ρεπό ή μια ξεκούραση ή κάποιες μέρες απραξίας μπορεί να κάνει καλό ή κακό. Εκεί πήγαινε η ερώτηση κυρίως. Το ρεπό σε μια ομάδα μετά από συνεχόμενα παιχνίδια κακό δεν μπορεί να κάνει. Γιατί επανέρχονται παίχτες που μπορεί να είχαν μικροπροβλήματα, γιατί επανέρχονται, ξεκουράζουν κάποια παιδιά, παίρνουν ανάσες. Κακό δεν μπορεί να κάνει. Το μόνο κακό που μπορεί να κάνει είναι να σε βγάλει από έναν ρυθμό που συνεχόμενο που έχεις, που ναι, εκεί θέλεις ένα παιχνίδι ακόμα, ένα-δύο παιχνίδια για να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Αλλά σας λέω και πάλι, στο χθεσινό παιχνίδι δεν αντιλήφθηκα εγώ ότι μας έλειψε κάποιος ρυθμός. Ήταν σημεία του παιχνιδιού που κάναμε τη μία φάση πίσω από την άλλη ένα-δύο λεπτά. Οπότε και ρυθμό είχαμε, τον γκολ δεν μπήκε. Μπήκε ένα, μπορούσε να μπουν δύο, μπορούσε να μπουν τρία. Δεν με απασχολεί εμένα προσωπικά.
Σωστά. Πραγματικά σας λέω, δεν μπορείς. Σωστά, σωστά. Έτσι όπως έχει δημορφωθεί η κατάσταση, κύριε Μυροφορίδη, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει 7 βαθμούς. Είναι καλά. Η ΑΕΚ έχει 6, η Λαμία έχει 1, οι υπόλοιποι 0. Για αυτό τώρα, έτσι, 26 Φεβρουαρίου σας το ρωτάω, το ξέρω ότι ακόμα έχουμε 7 παιχνίδια μπροστά μας. Αλλά... Θα ήμουν αχάριστος, να σας πω κάτι, θα ήμουν αχάριστος, αλήθεια, αν έλεγα ότι η ομάδα μας, αυτό που έχει καταφέρει μέχρι τώρα, να έχει κάνει 3 ισοπαλίες μόνο και αυτές μέσα στο γήπεδό μας. Mm-hmm. Και όλα τα άλλα παιχνίδια να τα έχει κάνει νίκες. Θα ήμουν αχάριστος αν έλεγα ότι το 7 δεν είναι καλός αριθμός. Σίγουρα αυτό μπορούμε, αν είμαστε αυτοί που πρέπει, να το αυξήσουμε. Και εξαρτάται από τον Ηρακλή αποκλειστικά, όπως έχει αποδειχθεί. Γιατί οι άλλες ομάδες, όπως και να έχει, μία γκέλα, δύο γκέλες, τρεις γκέλες, τις κάνουν. Ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλη σταθερότητα και σοβαρότητα και μας έχει πείσει ότι μέχρι τέλους έτσι θα πάει. Μα αυτό σας είπα. Γιατί είναι καθαρά δικό μας θέμα το που θα φτάσουμε, χωρίς να υποτιμάω κανέναν, έτσι, γιατί δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Ο Ηρακλής έχει αποδείξει φέτος ότι όσο είναι ο Ηρακλής αυτός που πρέπει, δεν έχει πραγματικά να φοβάται τίποτα και κανέναν. Και δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει και τι κάνουν οι αντίπαλες ομάδες. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε τι κάνει η δική μας ομάδα. Η χρονική συγκυρία λέει ότι ο Ηρακλής έπαιξε χθες με τον τελευταίο, την Κυριακή παίζει με τον προτελευταίο, ο οποίος βέβαια προτελευταίος, μην ξεχνάμε ότι πήρε βαθμό μέσα στο Καφτατζόγλιο. Τι παιχνίδι περιμένετε την Κυριακή στις Σέρες? Κοιτάξτε να δείτε, είναι... Από ό,τι είδα λίγο το γήπεδο από το προηγούμενο παιχνίδι που έχει παίξει η ομάδα των Σερών εκεί μέσα, θα συναντήσουμε έναν όχι καλό αγωνιστικό χώρο. Και αν έχει βροχές και τέτοια, έναν βούρκο. Ναι. Που εκεί μετά από κάποια στιγμή και μετά οι αρετές που έχουν οι δύο ομάδες πάβουν να υπάρχουν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτσο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο μάτσο. Γιατί είναι οι συνθήκες διαφορετικές από ό,τι έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Στα θετικά βέβαια ότι θα υπάρχουν συνθήκες έδρας, γιατί αν έχετε ενημερωθεί, ο Ηρακλής πήρε πάρα πολλά εισιτήρια για το παιχνίδι και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο την Κυριακή. Να είστε σίγουρος ότι συνθήκες έδρας νιώθουμε παντού, γιατί ο κόσμος είναι παντού μαζί μας. Σωστά, σωστά. Δεν νιώθουμε συνθήκες έδρας. Σίγουρα θα το νιώσουμε πιο κοντά στο Καφτατζόγλιο. Το γήπεδο των Σερών, γιατί έχει περισσότερο κόσμο. Αλλά οι συνθήκες έδρας για μας είναι παντού, γιατί από όπου και από όποια φυσούνα και αν έχουν βγει οι παίχτες μας, έχουν εισπράξει χειροκρότημα. Και όπου και αν τελειώνει το μάτς, ξέρουν ότι θα γυρίσουν κάπου και θα τους περιμένουν ακριβώς να τους χαιρετήσουν. Κάπου θα πάνε να πανηγυρίσουν. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτά είναι πράγματα που δεν μας έχουν λείψει και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Που παντού και πάντα είναι μαζί μας ο κόσμος, έτσι, δεν το συζητάω. Αλήθεια, πείτε μου λίγο, ασχολείστε από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Ηρακλή, τα υπόλοιπα τα παρακολουθείτε, το τι γίνεται με τη διαιτησία, το τι κάνει η διαιτησία, το αν ευνοούνται κάποιες ομάδες, αν αδικούνται κάποιες ομάδες, αυτή την περίπτωση για παράδειγμα τώρα τη σημερινή του Μουμίν που προέκυψε και κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών η Λαμία που εχθές ευνοήθηκε όπως όποιος είδε το βίντεο θα καταλάβει από τη διαιτησία απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας. Όλα αυτά τα παρακολουθείτε, έχετε αυτό που λέμε το μυαλό σας και εκεί, γιατί όπως και να έχει, καλός ή κακός κύριε Μυροφορίδη, στην Ελλάδα ζούμε, έρχονται μπαράζ, εκεί θα αποδειχθούν όλα, εκεί θα μετρήσει το αποτέλεσμα. Ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο να μην ασχολείται με όλα τα άλλα. Και όποιος το πει θα πει ψέματα. Βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας, το βλέπουμε. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω εγώ μέχρι τώρα και ξεκάθαρα το λέω, είναι ότι η διαιτησία δεν έχω διακρίνει κάποιον διαιτητή που να έρθει να παίξει τον Ηρακλή και να είχε δόλο για να κάνει κακό στον Ηρακλή. Αυτό φέτος δεν έχει γίνει. Άσχετα αν οι διαιτητές έχουν αρνηθεί 7 ολόκληρα πέναλτι σε παιχνίδια που έχει κερδίσει μεν. Προσέξτε, αλλά τα αρνήθηκαν. Σας είπα κάτι. Το δόλο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα πέναλτι μόνο ο δόλος που έχει ένας διαιτητής. Είναι η συμπεριφορά του σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι ένας διαιτητής σου δίνει 3 φάουλ πιο εύκολα στο κέντρο. Δεν σου δίνει 3 φάουλ. Αντιλαμβάνεσαι ότι ένας διαιτητής τέτοιος από τον τρόπο που ξεκινάει να σφίξει ένα παιχνίδι δεν έχει έρθει με σκοπό να σε αδικήσει. Έχει έρθει με σκοπό να κάνει αυτό που ξέρει. Τόσο ήξερε. Εκεί δεν μπορεί να κάνει. Είναι άνθρωποι. Για να μην τρελαθούμε. Το ότι μπορεί να ευνοήθηκε μία ομάδα, άλλη ομάδα, δεν θα βάλουμε εμείς χώρο φύλακες
στο τι γίνεται κάθε Κυριακή σε κάθε γήπεδο. Είναι άλλη δουλειά και αλωνώνει δουλειά. Να προσπαθήσουν να ελέγξουν τους δικούς τους διαιτητές. Η δικιά μας η δουλειά είναι να έχουμε μια ομάδα η οποία θα μπαίνει στο γήπεδο και όταν δεν είναι καλά ο διαιτητής, να τον βοηθάει. Και πώς βοηθάει ένα διαιτητή, κερδίζοντας τον αντίπαλο, καθαρά και τίμια. Βοηθάει και τον διαιτητή που είναι σε κακή μέρα. Δεν τον ξεφτυλίζει να του φέρει 10 δύσκολες φάσεις. Γιατί όταν μια ομάδα μες στο γήπεδο έχει 70% την κατοχή, μοιραία θα κερδίσει περισσότερα φάουλ, μοιραία θα έχει ο αντίπαλος περισσότερη γκρίνια, μοιραία ο διαιτητής από το πουθενά θα νιώθεις ότι σε ευνοεί κιόλας, χωρίς να συμβαίνει αυτό. Οι διαιτητές αυτή τη στιγμή που έχουν παίξει στον Ηρακλή ούτε τον ευνόησαν ούτε τον αδίκησαν. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν είχαν δόλο να κάνουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι... Νιώθουμε περήφανοι, να ξέρετε κάτι, εμείς νιώθουμε περήφανοι για το ότι η ομάδα μας δεν έχει πάρει σφυρίγματα και έχει κερδίσει καθαρά τους πόντους που είχε καθαρίσει. Μα μιλάμε για 7 πεντακάθαρα πέναλτι που δεν έχουν δοθεί φέτος στον Ηρακλή. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Δηλαδή θα μπορούσαν να διαμορφωθούν αποτελέσματα από αυτά. Ξεχάσατε το χθεσινό, γιατί χθες έχει μια φάση πέναλτι που άμα τη δείτε καλύτερα θα δείτε ότι είναι πέναλτι. Να το κάνουμε 8. Άμα το δείτε χθες, είναι μια φάση πέναλτι που άμα τη δείτε θα τη δείτε καθαρά ότι είναι πέναλτι. Αλλά εμείς δεν στεκόμαστε εκεί, ούτε θα βγούμε να το παίξουμε παπαγάλι. Να βγάλουμε 8 φωτογραφίες ή να βγάλουμε 8 φάσεις για να τις στείλουμε. Οι άνθρωποι που ασχολούνται, δόξα τω Θεώ, παρατηρητές έρχονται, όργανα αρμόδια υπάρχουν, να ασχοληθούν με αυτό που κάνουν. Όπως εμείς ασχολούμαστε πραγματικά με αυτό που κάνουμε, να ασχοληθούν και αυτοί με αυτό που κάνουν. Μακάρι να ισχύει αυτό και στα μπαράζ, γιατί επειδή τα έχουμε δει. Κοιτάξτε, ακούστε με λίγο κάτι που θέλω να πω τώρα σε αυτό. Ναι. Είναι καλό να ασχολούμαστε με τις ομάδες μας. Πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε. Και προσέξτε το βασικότερο ποιο είναι. Γιατί έρχονται μπαράζ, και αυτό που θα πω τώρα είναι κάπως λίγο πιο περίεργο. Όσο δεν θα παίζει η Super League, θα είναι κακό για τη Football League. Τα φώτα πέφτουν εκεί, ε. Θα είναι κακό για τη Football League. Γιατί θα είναι κακό? Γιατί αυτοί οι αργόσχολοι που θα μείνουν και δεν θα ξέρουν τι θα κάνουν, θα ασχολούνται μαζί μας. Συγγνώμη που γελάω, αλλά το χαρακτηρίζω. Ναι, εμείς θέλουμε να παίζει η Super League. Γιατί κάποιοι που δεν θα ξέρουν τι να κάνουν τώρα θα κοιτάνε μόνο τη Football League που δεν τη βλέπανε. Θα ξεσπάσουν εκεί, ναι, θα ασχοληθούν με αυτό. Μπράβο. Δεν τη βλέπανε μέχρι τώρα, δεν ασχολήθηκε κανείς με τη Football League μέχρι τώρα. Έχει βάση. Οπότε, αυτό που λέτε. Έχει βάση. Μπράβο, ξέρω εγώ τι λέω. Έχει εγώ ξέρω βάση. Τι λέω, να είστε σίγουρος πάντα. Καλό θα είναι να ασχοληθεί ο καθένας με το πρωτάθλημά του. Για να δούμε. Για να δούμε αν όντως αυτό το Σαββατοκύριακο ασχοληθούν, όπως λέτε, πολύ περισσότερο, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να παίξουν. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι παίζουν με αυτά τα πράγματα. Ας ευχόμαστε ότι δεν θα ασχοληθεί κανείς και ότι θα κάτσουν να βρουν τρόπο να ξαναπαίξουν το δικό του πρωτάθλημα. Κάτι ακόμα με την εμπειρία σας, επειδή τις ομάδες τις ξέρετε όλες πάρα πολύ καλά, και από τη θητεία σας στον Απόλλωνα και φέτος με τον Ηρακλή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης μέχρι στιγμής. Με Ηρακλή, με Λαμία, με Ζάκηθο, με ΑΕΚ, με Παναχαϊκή και με Απόλλωνα. Έχουν πολλές διαφορές οι ομάδες. Δηλαδή, όντως Ηρακλή, ΑΕΚ, τις βάζουμε και σε ένα καζάνι όλες τις υπόλοιπες. Σε καζάνι δεν βάζεις κανέναν. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, γιατί αυτό πιστεύω, είναι ότι η διαδικασία των play-off είναι μια εντελώς ξεχωριστή διαδικασία από ό,τι έχουμε παίξει μας τώρα. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα που έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμείς. Και έτσι πρέπει να δούμε τους αντιπάλους που θα έχουμε εκεί. Γιατί θα αντιμετωπίσουμε 5 ομάδες που τις 2 θα τις ξέρουμε από τον όμιλό μας, όποιες και αν είναι, και τις 3 τις καινούργιες που θα συναντήσουμε, τις οποίες πρέπει να τις δούμε πραγματικά ότι θα είναι καλά και ωραία παιχνίδια και δύσκολα παιχνίδια για μας. Έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το ότι ο Ηρακλής και η ΑΕΚ παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο, αυτό φαίνεται. Και το πω και δεν το πω εγώ, το βλέπει ο κόσμος. Παίζουν ένα άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Οι άλλες ομάδες είναι πιο πραγματικές ομάδες της Εθνικής. Και αυτό θα φανεί στο γήπεδο, κατά πόσο θα υπερισχύσει η ομάδα που παίζει διαφορετικά ή η ομάδα που παίζει πραγματικά, το πραγματικό ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς έχουμε κάτι καλύτερο από τις υπόλοιπες ομάδες. Δύο ακόμα πραγματάκια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Απλά είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και έχω και αρκετά μηνύματα από τον κόσμο που κάνει και αυτό τις ερωτήσεις του. Και τα συγχαρητήρια που σας δίνουν για την παρουσία σας στην ομάδα να μεταφέρω. Όσον αφορά τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, πάλι τα χέρια σας ήταν δεμένα. Είστε ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, με τους παίχτες που ήρθανε μέχρι στιγμής?
Για το Γενάρη που είναι δύσκολο. Αυτό πήραμε. Αυτό θέλαμε, αυτό πήραμε. Δεν είχαμε πει εμείς ποτέ ότι θέλουμε να αλλάξουμε πρόσωπα και καταστάσεις στην ομάδα. Η ομάδα η δικιά μας, ξέροντας τι μπορούμε να πάρουμε, το έχω πει και πιο παλιά, ίσως μας έκανε καλό στο ότι δώσαμε βάση στο να πάρουμε νέα παιδιά τα οποία θα έχουν ταλέντο, θα έχουν αυταπάρνηση, θα έχουν υπομονή στο να παίξουν. Αυτό που θέλαμε το πήραμε το Γενάρη. Mm-hmm. Και να ευχαριστήσω και τον κόσμο για τα καλά του λόγια και να τους τονίσω ότι αυτό που πετυχαίνουμε το πετυχαίνουμε όλοι μαζί. Δεν το πετυχαίνει, δεν μπορούν να το πετύχουν ούτε οι παίχτες μόνοι τους, ούτε ο προπονητής μόνος του, ούτε ο τεχνικός διευθυντής μόνος του. Αυτό που πετυχαίνουμε το πετυχαίνουμε όλοι μαζί. Να μου επιτρέψετε βέβαια. Παίχτες, κόσμος. Έτσι, έτσι. Έχετε δίκιο. Να μου επιτρέψετε να διαβάσω γιατί έχουν στείλει το μήνυμά τους και το σέβομαι. Ο φίλος ο Χάρης λέει: Κύριε Μυροφορίδη, σας θεωρούμε την καλύτερη μεταγραφή στην ομάδα και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Υπογράψτε δεκαετές συμβόλαιο. Σας προτείνει. Να σας πω κάτι. Μας κάνετε περήφανος, λέει ο Χάρης. Και ο Θοδωρής λέει: Πες του ένα μεγάλο μπράβο του Μυροφορίδη με τον προπονητή. Ως τώρα μας δείχνουν ευρωπαϊκό επαγγελματισμό. Συγχαρητήρια. Προσέξτε κάτι. Υπάρχουν συμβόλαια να υπογράψετε δεκαετές, που λέει ο φίλος. Τα συμβόλαια, κάποια στιγμή τα χαρτιά είναι χαρτιά. Η χειραψία για μένα είναι μεγαλύτερο συμβόλαιο από ένα συμβόλαιο, ένα κομμάτι χαρτί που θα υπογράψεις. Mm-hmm. Και έτσι έχω μάθει στη ζωή μου. Να είστε σίγουροι ότι η καλύτερη μεταγραφή που έκανε ο Ηρακλής φέτος ήταν ο Παπαθανασάκης που ήρθε και έλυσε πολλά προβλήματα. Και βάσει Παπαθανασάκη και βάσει Προέδρου γίναν όλα. Η καλύτερη μεταγραφή ήταν ότι ανανέωσε την εμπιστοσύνη της στον Νίκο Παπαδόπουλο. Και μετά έρθει ο Μυροφορίδης. Κι άλλο μήνυμα έχω για εσάς. Να πω την αλήθεια, στην αρχή τον αμφισβήτησα στο άκουσμα ότι θα έρθει στην ομάδα. Πλέον όμως το έργο του είναι μεγάλης αξίας και μακάρι να μείνει και στη νέα σεζόν στην Ηρακλάδα μας. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Να είναι καλά, να είναι καλά τα παιδιά. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Εγώ το μόνο που θέλω. Καλά, θα υπάρχει και η αμφισβήτηση, θα υπάρχει και το κράξιμο, όλα θα υπάρχουν. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Χωρίς αμφισβήτηση δεν γίνεσαι καλύτερος. Αλίμονο. Όποιος δεν αμφισβητεί κάποιον σημαίνει ότι αντιμετωπίζει κάποιον σαν νεκρό. Και δεν είναι ωραίο πρώτα απ' όλα για σένα. Το πιο ωραίο είναι να σε αντιμετωπίζουν σε έναν οργανισμό. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, είναι και το να αντιμετωπίζουμε κάποιον ψεύτικα, να του χτυπάμε την πλάτη στο εύκολο και να τον κράζουμε στο δύσκολο και να είμαστε αντιπρόσωποι δεν είναι ωραίο. Το να μπορούμε να έχουμε κριτήριο, πραγματικό κριτήριο και αληθινό κριτήριο ότι εγώ κάνω κριτική και την κάνω την κριτική straight από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Mm-hmm. Γιατί η κριτική straight είναι κριτική straight, ό,τι να λέμε. Και δόξα τω Θεώ, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να δέχομαι τα πάντα, να ακούω τα πάντα και να απαντάω στα πάντα. Το ξέρω, γι' αυτό και σας κάνω τόσες πολλές ερωτήσεις. Και βέβαια μου δίνετε αφορμή να πω τώρα ότι το καλοκαίρι και εσείς και ο προπονητής, που ο Ηρακλής δεν κέρδιζε το Δωτιέ Αγιάς, που ο Ηρακλής δεν κέρδιζε το Πιερικό, που ο Ηρακλής δεν κέρδιζε τα Χανιά ή την Καλυθέα ή με όποιον έπαιξε στο Καρπενήσι ή οπουδήποτε αλλού, τα ακούγατε. Υπήρχαν σχόλια, υπήρχε σκληρή κριτική, υπήρχε προβληματισμός, υπήρχε ανησυχία. Βέβαια, γρήγορα ξεχάστηκαν όταν ξεκίνησε η ομάδα να κάνει αυτό που κάνει, έτσι. Πόσους βαθμούς πήρε η Καλυθέα στα τελικά? Κανένα, νομίζω. Ναι, και εγώ το ίδιο. Οπότε, εμείς όταν έρθει η ώρα να παίξουμε το επίσημο, ήταν αυτό που λέγαμε από τότε. Δώστε χρόνο και δώστε χώρο σε αυτή την ομάδα να μην την πνίξουμε, γιατί το φιλικό είναι φιλικό. Το να χάσω εγώ σε ένα φιλικό, αν ο προπονητής μου έχει βγάλει το ένα συμπέρασμα, γιατί το φιλικό το κάνει για να βγάλεις ένα συμπέρασμα 2-5. Ναι. Για να δεις τι μπορείς να κάνεις, να επιλέξεις έναν κορμό, να δεις την ομάδα σου σε τι πίεση αντέχει, να αλλάξεις σχηματισμούς, γιατί εμείς από το καλοκαίρι, σε ό,τι φιλικό παίξαμε, ο Νίκος άλλαξε την ομάδα μας 7 σχηματισμούς. Δηλαδή έπαιξε η ομάδα 7 φιλικά, έπαιξε με 7 διαφορετικούς σχηματισμούς. Γιατί πραγματικά πίστευε ότι όταν έρθει η ώρα να κάνει αυτό που πρέπει θα είναι έτοιμοι όλοι. Και δικαιώθηκε απόλυτα. Mm-hmm. Κλείνοντας, έχω και άλλο μήνυμα για σας. Βέβαια, θέλει ο φίλος να μας δώσετε και μια διευκρίνηση και είναι πολύ καλό ερώτημα για την περίπτωση του Ρουγκάλα. Θυμάμαι καλοκαίρι στην δική σας παρουσίαση να μας λέτε ότι δεν θα πάρουμε δανεικό ποδοσφαιριστή. Και το κάνατε πράξη.
δεν θέλατε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλατε να πάρετε ένα παίχτη να τον ψήσετε και να τον στείλετε πίσω του χρόνου στην ομάδα στην οποία ανήκει. Και με τον Ρουγκάλα κάνατε πολύ μεγάλη υπομονή, έμεινε ελεύθερος, τον αποκτήσατε. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός, δεν υπάρχει τίποτα. Ήρθε καθαρός, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στον Ηρακλή. Πείτε μας λίγο για αυτήν την υπόθεση που σας απασχόλησε πάρα πολύ και ξέρουμε ότι ήταν αυτό που λέμε διακαής πόδος από το καλοκαίρι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το καλοκαίρι είπα μια κουβέντα ξεκάθαρη. Ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει δανεικό ποδοσφαιριστή για να κάνει την ομάδα του καλύτερη μόνο αν υπάρχει όψιο να αγοράσει εφικτή για να αγοραστεί ο παίχτης. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα πάρουμε κάποιον για να το πούμε μόλις τελείωσε η χρονιά, γύρνα πίσω αγόρι μου στο καλό. Εμείς σε ετοιμάσαμε, γύρνα στην ομάδα σου. Ποτέ. Είχαμε υπομονή στο να περιμένουμε στην περίπτωση Ρουγκάλα και όταν ήρθε ξανά στα χέρια μας με το ότι ο Ρουγκάλας έμεινε ελεύθερος πραγματικά από τον Ολυμπιακό και δεν είχε στη μέση καμία άλλη ομάδα, έγινε η απαραίτητη ενέργεια για οι απαραίτητες κινήσεις και κλείσαμε έναν παίχτη ο οποίος ήρθε για το τώρα και για το μέλλον του. Οφείλω να σας πω ότι είναι από τις λίγες φορές που έχω καλεσμένο τηλεφωνικά στην ώρα για μπλε και έχω τόσα πολλά μηνύματα για να του τα πω. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Ο φίλος ο Σταύρος λέει: μόνο στον Απόλλωνα έμεινε 2 χρόνια. Και είχε δηλώσει ότι το μετάνιωσε. Γιατί δεν μένει στις ομάδες πάνω από 1 χρόνο. Καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχει ένα αλλά. Και το αλλά στη δικιά μου δουλειά είναι συγκεκριμένο. Για κάποιους λόγους τους οποίους δεν είναι ωραίο να μεταφέρουμε στον αέρα, γιατί δεν μου αρέσει να γυρίζω στα παλιά, γιατί όποιος γυρίζει στα παλιά είναι παλιάνθρωπος. Και εγώ παλιάνθρωπος δεν είμαι. Είναι ο Μυροφορίδης του ενός έτους, της μιας σεζόν. Όχι, ο Μυροφορίδης είναι ο άνθρωπος που μπορεί να είναι και των 10 ετών και των 5 ετών και των 3 ετών. Αλλά είναι και λίγο στενοκέφαλος. Θέλει να κάνει αυτό που θέλει, όπως αυτός το θέλει, για να χρεωθεί αυτός για κάτι που έκανε ο ίδιος. Και αν δεν ευνοούν οι συνθήκες, φεύγει. Αν δεν ευνοούν οι συνθήκες, ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα και φεύγει, να ξέρεις κάτι. Και να το ξέρει και όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ, και δεν είναι ούτε μάγκικο, ούτε είναι στάση ζωής. Εμένα με ενδιαφέρει να μπαίνω από στην πόρτα που μπαίνω, από την ίδια πόρτα να φεύγω. Δεν με ενδιαφέρει να μπαίνω από άλλη πόρτα και από άλλη πόρτα να φεύγω. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου όσο πιο καθαρά μπορώ. Με ενδιαφέρει να κάνω τη δουλειά μου με πραγματικό πάθος και όχι με ψεύτικο μαγκές. Με ενδιαφέρει να δίνω ολοκληρωτικά εκεί που είμαι. Και έχω γίνει μισητό σε πολλούς ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει. Μένα με ενδιαφέρει όταν είμαι εκεί που είμαι πρέπει να κερδίσω. Αυτό έχω μάθει. Δεν μ' αρέσει να χάνω. Άλλες δύο ερωτήσεις και αυτές, μπορείτε να απαντήσετε. Μπορούμε να πιάσουμε 11 η ώρα, να το ξέρετε, έτσι πως συνεχίζει ο κόσμος. Θα μας κλείσει την εκπομπή. Θα δει ο επόμενος για να μας διώξει. Δεν πειράζει. Όχι, δεν έχει επόμενο. Έχουμε χρόνο. Ο φίλος ο Θωμάς λέει: αν έχει θωρακιστεί η ομάδα για τα μπαράζ, βέβαια το συζητήσαμε και νωρίτερα μαζί, γιατί λέει: περίεργες φήμες μιλούν για ΑΕΚ και Παναχαϊκή. Εντάξει, κάπως μας το απαντήσατε νωρίτερα. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για αυτό που λέτε. Εντάξει, ας μας κερδίσουν. Ας έρθουν και οι ΑΕΚ και οι Παναχαϊκοί, ας μας κερδίσουν. Κοιτάξτε, αν δείτε, σας είπα, χωροφύλακες δεν θα βάλουμε πουθενά. Και το να εννοεί, να πει κάποιος να θωρακιστεί η ομάδα, δηλαδή η ομάδα πώς θωρακίζεται. Τι να κάνει. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, κύριε Μυροφορίδη, το να έχουμε κάποιους στα κέντρα των αποφάσεων να πιέζουν, να χτυπούν το χέρι στο τραπέζι, να απαιτούν, να... Προσέξτε να δείτε, τέτοια πράγματα. Να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι, το χέρι σου θα σπάσεις. Να προφυλάξεις την ομάδα. Αυτό που σας λέω, είναι αλήθεια. Το να χτυπάς το χέρι στο τραπέζι, το πιθανότερο είναι να σπάσεις το χέρι σου, αλλά το τραπέζι δεν θα νιώσει. Υπάρχει η πολιτική, υπάρχει η τακτική, υπάρχει η εξυπνάδα να ελιχθεί σε κάποια πράγματα. Και να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα θα είμαστε σε καλό επίπεδο. Να κάτσει τον Ηρακλή για να το βγάλουμε Ευρώπη και όχι για πρωτάθλημα στην πρώτη εθνική. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Να σας μεταφέρω. Να είναι καλά τα παιδιά όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Τους ευχαριστώ πραγματικά πολύ μέσα από την καρδιά μου.
Το όνειρό σα ποιο είναι, να κλείσουμε με αυτό. Το γράφει και ένα φίλο ο Γιώργο, ούτω ή άλλω θα το ρωτούσα. Τελειώνουν τα όνειρα του Παύλου Μυροφορίδη, αν ανέβει η ομάδα? Όχι. Το να τελειώσει, σα είπα, το όνειρο είναι κάτι που ο καθένα μέσα του το έχει. Και αν φύγει από μέσα στο όνειρο, πρέπει να αλλάξει επάγγελμα. Όταν εγώ σταματήσω να ονειρεύομαι για το ποδόσφαιρο, θα αλλάξω επάγγελμα. Μάλιστα. 8 παρα 10, καλά είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εκτός αέρα, γι' αυτό σας ευχαριστώ, σας είπα λίγο. Θα τα πούμε γιατί έχουμε και παιχνίδι μπροστά. Αλλά χαίρομαι που συμφωνείτε μαζί μου ότι έπρεπε να σεβαστούμε όλο αυτόν τον κόσμο που μπήκε στη διαδικασία να στείλει μηνύματα προς εσάς. Σας τα μεταφέραμε όλα, τα απαντήσατε όλα. Και εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να μιλάμε έτσι με το ίδιο χαμόγελο και την ίδια ικανοποίηση για την ομάδα. Και εγώ το εύχομαι πραγματικά και το θέλω πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μυροφορίδη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας. Καλό βράδυ.